κάνατε εδώ, γιατί ήθελα να ενημερώσω σχετικά με την επίσκεψή μου εδώ στη Χίο για λίγες μέρες. Από τις 2 στις 5 Ιουλίου θα οργανώνουμε το Χίος Expo μέσα στα πλαίσια του 60ου Πανεπιστημιακού Συνεδρίου Αμερικής και Καναδά στη Νέα Υόρκη, το οποίο θα λάβει με χώρα από τις 3 έως τις 6 Ιουλίου το συνέδριο. Σκεφτήκαμε ότι θέλουμε να κάνουμε το Χίος Expo γιατί θα θέλαμε και εμείς σαν ομογενείς με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε τη Χίο και την οικονομία. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε την κατάσταση όπως είναι το τελευταίο καιρό, έχουμε ήδη, θα ήθελα επίσης να πω ότι εκπροσωπώ την Οργανωτική Επιτροπή του Χίος Expo και του 60ου Συνεδρίου. Το συνέδριο οργανώνεται από την Χιακή Ομοσπονδία και από τον Πανεπιστημιακό Σύλλογο Χοραή. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης το Επιμελητήριο Χίου, το οποίο ήδη έχει ενημερώσει τα μέλη τους σχετικά με το Expo που προσπαθούμε να... που θα έχουμε μάλλον αρχές Ιουλίου, το Δήμο Χίου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου θα μας στείλουν υλικό για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα παραδοσιακά χιώτικα προϊόντα, αλλά και τον τουρισμό. Θεωρούμε ότι η Χίος προσφέρει κάποια μοναδικά προϊόντα στον κόσμο, επίσης προσφέρει μοναδικό τύπο τουρισμού. Θα μπορούσαμε να φέρουμε κόσμο από Αμερική, εκτός από τους χιώτες που έρχονται κάθε χρόνο και πραγματικά κάθε χρόνο όταν ερχόμαστε στο ταξιδιωτικό γραφείο μας λένε ότι είμαστε οι χιώτες οι μόνοι οι οποίοι ούτε σταματάμε Αθήνα, αμέσως έρχομαστε στη Χίο. Αλλά θέλουμε να φέρουμε και μη χιώτες και μη Έλληνες. Νομίζουμε ότι έχουμε υλικό το οποίο μπορούμε να το προωθήσουμε και να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν έρθει θα πάρει μια πολύ καλή γεύση της Ελλάδας και της ελληνικής ζωής και κουλτούρας. Στο Χίος Expo, το οποίο όπως είπα προηγουμένως θα λάβει μέρος από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου, θα είναι στη Χιακή Ομοσπονδία, στο κτίριο της Χιακής Ομοσπονδίας. Καλούμε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν κάποια προϊόντα τα οποία θα μπορέσουν να προωθήσουν και να βοηθήσουμε και εμείς να προωθηθούν. Την προηγούμενη μέρα που ξεκινάει η έκθεση, θα είναι μία παγκόσμια έκθεση, το Fancy Foods Expo, το οποίο θα γίνει στο Javits Center στη Νέα Υόρκη, δηλαδή είναι το εκθεσιακό κέντρο της Νέας Υόρκης. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με επιχειρηματίες στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι θα μπορέσουν να φέρουν κόσμο και σύνεδρους από αυτή την έκθεση, το Fancy Foods, να τους φέρει στο κτίριο της Χιακής Ομοσπονδίας, όπου θα μπορέσουν να δουν και να δοκιμάσουν τα χιώτικα προϊόντα και θα φέρουμε και διάφορους φορείς και συλλόγους από συλλόγους και ομοσπονδίες ελληνικών σωματείων και μη στη Νέα Υόρκη για να έρθουν να δουν και τι έχουμε να προσφέρουμε από τουριστικής πλευράς στοιχείο. Θα θέλαμε να συμμετέχουν όσο περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν, γιατί είναι πολύ, νομίζω είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότερα άτομα τα προϊόντα. Η συμμετοχή είναι $500 στην κάθε εταιρεία που θα συμμετέχει. Θα έχουμε ένα περίπτερο για την κάθε εταιρεία, το οποίο θα είναι στην αίθουσα της Χιακής Ομοσπονδίας, η οποία είναι γύρω στα 25 μέτρα η αίθουσα αυτή επί 20. Και την πρώτη μέρα θα φέρουμε τους επιχειρηματίες οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν τα προϊόντα και θα έχουμε και ήδη έχουμε μιλήσει με κάποια εστιατόρια τα οποία θα φτιάξουν κάποια φαγητά ή γλυκίσματα με τα χιώτικα προϊόντα. Κάποιοι φορείς με τους οποίους έχουμε ήδη μιλήσει είναι μια αρκετά μεγάλη επιχείρηση, το Optima Foods, η οποία είναι η μεγαλύτερη εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στην Αμερική. Επίσης με την Pan Gregorian, ο οποίος είναι ένας σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί όλους τους ιδιοκτήτες ελληνικών εστιατορίων στην Νέα Υόρκη και στη Νέα Ιερσαία, η οποία είναι η διπλανή ακριβώς πολιτεία της Νέας Υόρκης. Επίσης, και εμείς οι ίδιοι
Θα μιλήσουμε με ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ που συχνάζομαι όπως όλες οι οικογένειες πηγαίνουν και στα σούπερ μάρκετ τους, να προσπαθήσουμε να φέρουμε και αυτούς τους ξένους να κάνουν ίσως έτσι κάποια ράφια να βάλουν με ελληνικά προϊόντα, χιώτικα προϊόντα ή αν θέλουν να τα ονομάσουν μεσογειακά προϊόντα ή ελληνικά. Έχουν εκδηλώσει ήδη φορείς αποτυχίου ενδιαφέρον μας ή μετέχουν επιχείρησεις? Έχουμε ήδη κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται. Θα θέλαμε βέβαια να έτσι ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις να έρθουν, ούτως ώστε να γίνει μια όσο περισσότερο τόσο πιο καλά, γιατί και οι επιχειρηματίες που θα έρθουν θα μπορέσουν να δουν διάφορα είδη. Ήδη έχουμε τα ποτά, έχουμε μαστί χαχείου, βέβαια, η Ένωση Μαστίχων Παραγωγών. Και όπως γνωρίζουμε, έχουμε τα μοναδικά γλυκά τα χιώτικα, και θα μιλήσουμε και με άλλες επιχειρήσεις που ήδη εδώ το Επιμελητήριο Χείου μας νομίζει ότι θα είναι πιο καλή η συμμετοχή τους και θα έχουν κάτι να κερδίσουν από τη συμμετοχή τους. Έχετε στόχο να θεσμοθετήσετε αυτή την εκδήλωση, μετέψετε σε θεσμό ότι γίνεται κάθε χρόνο ή θα γίνει μόνο φέτος? Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Αλλά ήδη με τον ιδιοκτήτη της Άπτεμα που μιλήσαμε, θεώρησε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Και αυτό που μας έλεγε είναι ότι ίσως αν δούμε ότι πάει πολύ καλά αυτό, μπορούμε να το κάνουμε και για διάφορα μέρη της Ελλάδας. Να ξεκινήσουμε δηλαδή εμείς οι χιώτες, που ξεκινάμε πρώτη φορά κάτι τέτοιο, για συγκεκριμένο μέρος της Ελλάδας, να ξεκινήσει και για άλλα μέρη της Ελλάδας αργότερα. Οπότε ίσως θα δούμε πώς θα πάει τούτο πρώτα και μετά εύχομαι να πάει τόσο καλά που να μπορούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο και να έρθουν και κάθε χρόνο διάφορες εταιρείες και περισσότερες.